Και πάμε σε αυτό που είναι το κεντρικό θέμα αντιπαράθεσης εδώ και πολύ καιρό και πολύ περισσότερο από σήμερα και από χθες το βράδυ και μετά. Τοποθετεί σχέση του κ. Κασελάκη, η περιουσιακή του κατάσταση, τα χρήματα που έχει, οι συμμετοχές του σε εταιρείες. Αν καλώς έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν συμμετέχον σε εταιρεία με ένα σημαντικό ποσοστό. Εδώ κ. Κασελάκης χθες έκανε την δέσμευσή του πραγματικότητα. Είχε πει ότι θα δώσει τα περιουσιακά του στοιχεία στη δημοσιότητα πριν από τις ευρωεκλογές. Το είχε προαναγγείλει ότι θα το κάνει χθες το βράδυ από Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι η ανοιχτή συγκέντρωση. Πραγματοποίησε με ένα video wall και αυτό το μονόφυλλο Excel που περιέχει την καταγραφή των περιουσιακών του στοιχείων, των εισοδημάτων του, του δανεισμού του, των συμμετοχών του, των επενδυτικών του προγραμμάτων, των αυτοκινήτων του, των σπιτιών του, ό,τι έχει αυτός και ο σύζυγός του. Μάλιστα. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή είπε ότι είναι και ο σύζυγός του μου μέσα, τον οποίο ετοιμάζεται να χτυπήσετε, εμένα να χτυπάτε και όχι το σύζυγό μου, μας θυμίζει μια άλλη εποχή. Το θυμάσαι αυτό? Ο Ανδρέας το είχε πει. Σωστά, όταν είχε βρεθεί στο κάδο της κριτικής η σύζυγός του. Να υποδεθεί και τον Ανδρέα ο Κασελάκης. Δεν ξέρω, έχει κάνει πολλές αναφορές στον Ανδρέα το τελευταίο διάστημα ο κ. Κασελάκης. Πάντως, αυτό που βλέπετε προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό πάντως ποθενέσχες δεν είναι. Για μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εδώ ο άνθρωπος έδωσε ένα περίγραμμα κάποιων στοιχείων του, δήλωσε περίπου 2 εκατομμύρια εισοδήματα, 1,8 εκατομμύρια χρέη, 3 εκατομμύρια σε συμμετοχές, δήλωσε 2 super cars από ό,τι φαίνεται, γιατί 250.000 2 αυτοκίνητα. Χαμηλά όχι. Είναι. Εδώ δεν είναι χαμηλά. Είναι ένα αυτοκίνητο. Το ένα, 250 το άλλο. Δολάρια. Δολάρια. 100.000 δολάρια το ένα, 250.000 δολάρια το άλλο. Εμένα αυτό με εντρίκανε πάρα πολύ, πεθαίνω να σου πω. Έψαχνα να βρω χθες το βράδυ ποιο αυτοκίνητο έχει 250.000 δολάρια. Πολλά. Δεν είναι, πολλά μεγάλα. Πολλά δεν είναι. Εντάξει, είναι πολλά, αρκετά. Εντάξει, αυτοκίνητα. Ναι, αλλά πάντως είναι σουπερκάρ από αυτά που έχουν παρουσίασε κάποια από τα ακίνητά του, όχι το τελευταίο ακίνητο που μας είχε δείξει στο Κολωνάκι, αλλά ένα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα στις Πέτσες που το ξέρουμε ήδη και ένα άλλο διαμέρισμα στην Αθήνα. Το Κολωνάκι το αυτό απάντησε. Θα το πάει στο 2024. Επόμενο. Ακριβώς. Σωστά. Επομένως θα το πάει στο επόμενο ποθενέσχες. Προέκυψε θέμα το πώς προέκυψαν, από πού βρέθηκαν τα χρήματα. 1,8 εκατομμύρια έχει στοιχήσει το σπίτι στο Κολωνάκι και με βάση τις καταθέσεις και τον δανεισμό, τα χρέη, τις καταθέσεις και τα εισοδήματα, τα χρήματα αυτά δεν προκύπτουν εκτός αν εκποίησε. Ούτε η εικόνα του Ζάμπλου του που εμφανίζει. Το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης θες. Ναι. Αυτό λέει είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτό ναι. Το πόθενες είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ λέει δεν προκύπτει η εικόνα του Ζάμπλου του που δεν έχει ανάγκη να ξαναδουλέψει στη ζωή του. Αντιθέτως. Ίσα-ίσα λέει μπαίνει μέσα και μισό εκατομμύριο σωστά. Με αυτά. Αυτό αναφερέσει το σπίτι κτλ. Εκτός αν κάτι κρύβεται εδώ. Γιατί δήλωσε και ο ίδιος ότι περιμένει στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα του έρθουν και θα τα δημοσιοποιήσει. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα. Η εικόνα πάντως αυτή που έχουμε εδώ, σύμφωνα και με τα χρήματα που έδωσε τα περίπου 2 εκατομμύρια για το ακίνητο του Κολωνακίου, μπαίνει κανονικά και μέσα. Εδώ είναι οι δανειακές υποχρεώσεις 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Ακριβώς. Εδώ πάνω οι καταθέσεις πρώτο-πρώτο 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα εισοδήματα, με συγχωρείτε. Ναι, τα εισοδήματα. Οι καταθέσεις του έχουν. 22.000 περίπου. 22.000 δολάρια. Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχειρήσεις. Κρατήστε αυτή την επιχείρηση. Την Όσιος. Αυτή η επιχείρηση. Αυτή που δάνεισε το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Εκθέτει τον κύριο Κασελάκη ως προς τον νόμο που είχε ψηφίσει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή. Βεβαίως. Ότι δεν μπορούσε να συμμετέχει σε εταιρεία. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Ακριβώς. Από τη στιγμή που ήταν αρχηγός που είχε εκλεγεί. Υπάρχει εταιρεία Πούρα Βίτα επίσης. Στην οποία είναι ετερόρυθμος εταίρος, είναι μια εταιρεία που έχει και ένα κατάστημα χυμών στις Σπέτσες. Ναι. Η Όσιος τώρα έχει συμμετοχή και σε μια άλλη εταιρεία, τέλος πάντων, στην οποία φέρεται να ήταν διευθυντής ο κύριος Κασελάκης. Στην Tip-Tip Marine. Ακριβώς, στην οποία απολύθηκε όταν έλαβε. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, ότι απελήθη από την εταιρεία αυτή. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι όλο το πακέτο. Ναι. Αυτό το Excel που βλέπετε εδώ με 2, 4, 6, 7 στοιχεία στην πραγματικότητα, ενώ το κανονικό ποθενές, επαναλαμβάνουμε, το οποίο και εμείς καταθέτουμε, το ξέρουμε καλά, έχει 11 σελίδες. Και πολλά τουλάχιστον χαρτιά. 11. Πολλά μπορεί να έχει και παραπάνω. Πολλά αλλά έχει πολλές λεπτομέρειες για όλα αυτά που βλέπετε εδώ. Εδώ τα επενδυτικά προϊόντα του κ. Κασελάκη είναι στα 3 εκατομμύρια δολάρια. Ακριβώς. Και αν κάνει κανείς το λογαριασμό μαζί με τα κόστη των αγορών και των σπιτιών, αυτό έκανε χθες η κυβέρνηση. Έβαλε κάτω το μολύβι και το χαρτί και λέει: παιδιά, εδώ ο κύριος Κασελάκης από κάπου δανείζεται ή κάτι κρύβει και πρέπει να μας το πει. Γι' αυτό λέμε ότι ξεκίνησε ένας νέος γύρος μεγάλη σύγκρουση. Λογικό, γι' αυτό εδώ. Αυτό που κατηγορεί ο ίδιος τους άλλους το κάνει ο ίδιος. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό? Το έσχες.
Εδώ δεν ξέρουμε πού τα βρήκα αυτά. Το πόθεν δεν το λέει. Δεν ξέρουμε. Δεν το λέει. Τίποτα δεν ξέρουμε. Μας λέει ότι έχω τόσα, έδωσα τόσα, έχω τόσα δάνεια, συμμετέχω σε αυτές τις εταιρείες. Το από πού δεν το ξέρει κανείς. Ναι. Επομένως θέλουμε πολλές διευκρινήσεις. Νομίζω χειρότερα έγινε παρά καλύτερα από αυτό που έδωσε ο κ. Κασελάκης. Απλώς έδωσε αφορμή να γίνουν πιο έντονες οι συζητήσεις και τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία μέτρα προς τις ευρωεκλογές, ο ίδιος να επιβαρυνθεί με αυτή την εικόνα εδώ στα μάτια των πολιτών. Και επίσης είναι ένα ακόμα ερώτημα, αν περί αυτού επρόκειτο ενός μονόφυλου Excel. Γιατί χρειάζεται γιατί δεν το δίνω τόσο καιρό. Τόσος χρόνος. Οι λογιστές δηλαδή. Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για ένα μονόφυλο Excel. Τα δηλαδή πράγματα δεν είναι απλά, έτοιμο λοιπόν, το φύλλο. Το φύλλο αυτό είναι έτοιμο. Ναι. Και απλά συμπληρώνει. Προσθέτει τα νούμερα. Έτσι δεν είναι. Για πάμε να τον ακούσουμε τι είπε και ο ίδιος στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό λοιπόν σας παρουσιάζω την περιουσιακή μου κατάσταση εδώ μπροστά σας. Διότι παρότι δεν έχω ακόμη τη νομική υποχρέωση να το κάνω, είναι για μένα ύψιστη τιμή. Γιατί εν τέλει σε εσάς λογοδοτώ, στον ελληνικό λαό. Βλέπετε πίσω μου τα στοιχεία για όλο το 2023. Και είναι ό,τι σας έχω πει. Δεν σας κοροϊδεύσα παριστάνοντας τον οικονομικά αδύναμο για να κερδίσω την ηγεσία της αριστεράς. Η δική μου αριστερά δεν είναι στο πορτοφόλι μου. Η δική μου αριστερά είναι στην ψυχή μου. Είναι η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, το μοίρασμα, το δίκαιο, το να πονάς για τον άλλον και να θες να μπορούν να προκόβουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Για την ώρα προκόβει ο ίδιος από ό,τι βλέπουμε εδώ. Εντάξει. Δεν προκόβουν οι πολλοί σύμφωνα με αυτά που είναι λέει. Είναι λογικό, το κατάλαβε και ο ίδιος ότι ο κόσμος από κάτω πάγωσε. Δύσκολα τώρα πάγωσε, θα αποθεώσει. Μα τώρα σε συγκέντρωση να δείχνει ένα χορό εκατομμυρίων. Το κατάλαβε και είναι ο ίδιος. Γι' αυτό τι είπε, η αριστερά σε μένα δεν είναι στο πορτοφόλι μου, είναι στην καρδιά μου. Α, γιατί καταλαβαίνει ότι το πορτοφόλι του αριστερό δεν λέγεται. Δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι λάθος σε κάθε περίπτωση το να εκθέτει την περιουσιακή σου κατάσταση σε μια συγκέντρωση πολιτών. Αντί να το καταθέσει στον εισαγγελέα εκεί βλέπετε ηλεκτρονικά όπως το κάνουμε όλοι μας, ναι. Το κατέθεσε ενώπιον των πολιτών. Οι οποίοι προφανώς πάγωσαν οι άνθρωποι και να αντιδράσουν να πούνε τι αυτά σε ένα χορό εκατομμυρίων. Ούτε στα πιο θερινά όνειρα με πολύ καρπούζι τον Αύγουστο δεν τα βλέπεις τα ποσά. Αυτά τα ποσά τα προσεγγίζει. Μπορεί για ένα μέσο εργαζόμενο μεσαίου εισοδήματος θα χρειαστούν 2-3 ζωές για να τα αποκτήσει. Πολλές. Κάπου εκεί περίπου. Αν είναι δηλαδή η ακρίβεια που έχουμε, θα είναι σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος Κασελάκης τι λέει τώρα, ο κύριος Κασελάκης. Αντέστρεψε όλη την συζήτηση, η επιχείρηση αντιστρέψει και λέει να δώσει και ο Μητσοτάκης τοποθέτησης του για τα ακίνητα που έχει με τον βουλευτού κτλ. Πολιτικά, σήκωσε τους τόνους. Πολιτικά μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Ναι. Όλοι οι πολιτικοί αρχοί καταθέτουν πόθεν έσχυση εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει. Και ελέγχονται πάρα πολλά χρόνια. Σωστά. Ιδιαίτερα για το πόθεν έσχυση του Πρωθυπουργού, νομίζω δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα. Από την άποψη ότι επί ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς ελέγχθηκε. Ξετινάχθηκε 100 φορές. Κατατέθηκε και νόμος. Και επομένως και κατατέθηκε και νόμος συγκεκριμένος. Άρα λοιπόν, άνθρακες ο θησαυρός. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξή του εδώ, στον Sky, όπως είπαμε, όταν ζήτησε τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχυσης. Να μην έχουμε, λέει, όπως είχαμε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πόθεν έσχυσης Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι θα έχουμε τελικά. Για πάμε να το ακούσουμε. Κάποτε είχαμε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην έχουμε και πόθεν έσχυσης Θεσσαλονίκης, αλλά. Να σας πω τι με ενοχλεί με αυτή τη συζήτηση. Γιατί πρέπει να μετατρέπεται σε σοου κάτι το οποίο είναι αυτονόητη υποχρέωση του κάθε πολιτικού αρχηγού. Εκλέχτηκε ο κ. Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε υποχρέωση, ηθική καταρχάς, από την πρώτη στιγμή και ειδικά όταν διαφημίζει τα καθαρά του χέρια τις επιχειρηματικές του επιτυχίες, να έρθει και να καταθέσει πρώτα απ' όλα προς αξιολόγηση στους, θα έλεγα, στους πολίτες που τον ψήφισαν, ότι αυτά είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία. Πάει να το καταθέσει το πόθεν έσχυσης όμως επίσημα και σε πλήρη ανάπτυξη και για τον ίδιο και για τον σύζυγό του, γιατί το πόθεν έσχυσης δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αφορά όλη την οικογένεια. Έχει υποχρέωση να το κάνει, θα το κάνει κάποια στιγμή. Και μετά θα κριθεί και αυτό από τους πολίτες. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση του πόθεν έσχυσης είναι μια υπόθεση η οποία έχει πολύ συζητηθεί και χρόνια, στην Ελλάδα. Χρόνια ολόκληρα. Με βουλευτές που μπαίνουν με ένα ακίνητο και βγαίνουν με 35. Ναι, αλήθεια. Όχι όλοι. Αλήθεια. Όχι όλοι. Και πάντοτε ρωτάμε. Βγαίνουν όλοι, θα πρέπει να φύγει. Πόσες θιάδες έχετε που είναι πλούσιες και σας αφήνουν τα κίνητα. Είναι μια πονεμένη συζήτηση την οποία πάντοτε κάνουμε και μετά την ξεχνάμε και πάντα, την αφήνουμε στην άκρη. Πάντα στη συζήτηση αυτή ζητάμε το έσχες από όλους. Το λέω γιατί μερικοί
Παριστάνω του πονηρού. Ναι. Ναι, αλλά λέει, λέτε για αυτό, δεν λέτε για το άλλο. Ναι, κάθε φορά που έχουμε το Ποθενέσχες, ναι, την ίδια συζήτηση κάνουμε. Ναι. Ότι αυτό δεν είναι Ποθενέσχες, είναι μόνο Έσχες. Το Πόθεν δεν το ξέρουμε. Το Πόθεν δεν το ξέρουμε. Ούτε εδώ το ξέρουμε, ούτε πριν, ούτε μετά. Έτσι. Άρα υπάρχει ερώτημα για όλους εδώ. Έτσι είναι. Ειδικά όταν βλέπεις τα κίνητα να πολλαπλασιάζονται με ρυθμούς διαστημικούς. Σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε τα πολιτικά αφηγήματα, τα προεκλογικά αφηγήματα, τα διλήμματα της κάθε πλευράς. Ο κ. Μητσοτάκης εχθές από το ραδιόφωνο του Sky, από τον Νότι και τον Χιώτη, από τον Βασίλη και τον Νότι. Κατέθεσε τα διλήμματά του και αναφέρθηκε και στους δύο αρχηγούς, ανοίγοντας ένα διμέτωπο. Είπε ότι σε πολλά σημεία ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Αδουλάκης είναι περίπου το ίδιο. Το ίδιο. Για πάμε. Συγκλίνουν. Θα πει λίγο ο κύριος Κασελάκης, πώς οραματίζεται την Ευρώπη την επόμενη πενταετία. Έχω την εντύπωση δηλαδή, ότι όλη αυτή η συζήτηση κρύβει και μια απίστευτη ένδια προτάσεων. Να μας πει σε ποια ευρωομάδα θα ενταχθεί. Είναι στις συμμαχίες του Ευρωκοινοβουλίου πολιτικά αδιάφοροι. Θα παραμείνει εκεί ή θα μετακινηθεί σε άλλη ευρωομάδα. Εγώ δεν έχω καμία βεντέτα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω συναντηθεί ποτέ και δεν έχω συνομιλήσει ποτέ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν μπορώ να τον παρακαλώ κιόλα. Δίνει την εντύπωση ότι είναι ιδεολογικά, πολιτικά πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ από ότι στους ψηφοφόρους, θα έλεγα, του μεσαίου χώρου, οι οποίοι ενδεχομένως στο παρελθόν να έβρισκαν έκφραση μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε καλύτερα. Αλλά αυτό το έλεγα πάντα. Το λέω και τώρα. Ο απολογισμός είναι διαρκής. Στη στιγμή προφανώς θα γίνουν αλλαγές και στην κυβέρνηση. Και η επίδειξη αλαζονίας, πολύ θα έλεγα αρνητική ένδειξη στην αξιολόγηση. Δεν είναι η αποτελεσματικότητα άλοθη για την αλαζονία. Όπως δεν είναι και η σεμνότητα, ναι, άλοθη για την αναποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στη δημοσκόπηση Opinion Poll που είδαμε χθες. Να δούμε πρώτα, ναι, συγγνώμη. Τα πλάνα των ομιλιών που είχαμε χθες, γιατί ήταν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Απ' τη μία στο Λευκό Πύργο ο κύριος Κασελάκης, από την άλλη στο λιμάνι ο κύριος Ανδρουλάκης. Mm. Βλέπουμε εδώ τους δύο πολιτικούς αρχηγούς και οπωσδήποτε είχε κανείς την ευκαιρία να κρίνει και να συγκρίνει. Λίγα μέσα διαφορά ήταν αυτά. Και το μέγεθος των συγκεντρώσεων, εντάξει. Δεν τις λες και λαό θάλασσα, βέβαια, αλλά από την άλλη πια οι συγκεντρώσεις τώρα. Έτσι γίνονται. Μεγάλες συγκεντρώσεις του παρελθόντος δεν έχουμε. Τότε που λέγαμε από τα Χαφτεία μέχρι το Χίλτον. Πάνω αυτά. Πάνω αυτά. Και αυτά που έκανε ο Μπυρσίμ εκείνες εποχές. Σωστά. Αυτά οι νέοι δεν ξέρουν τα ονόματα. Ο Μπυρσίμ έβαζε δύο πόντες ακόμα. Ναι, βέβαια. Έτσι, να γίνουν και άλλες σκηνοθεσίες. Τώρα πια συγκεντρώσεις είναι μικρές. Ναι. Είναι τόσο όσο. Εν πάση περιπτώσει και για ευρωεκλογές καλά είναι. Ναι, ναι. Θα πω εγώ. Για ευρωεκλογές, επαναλαμβάνω. Ναι. Που υποτίθεται ότι υπάρχει μεγάλη αδιαφορία και φοβούνται όλοι ότι θα έχουμε ένα ρεκόρ αποχής. Άρα καλά είναι. Για να δούμε και τις μεγάλες αυτής της εβδομάδας. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε πόσο κόσμο θα μαζέψουν. Κατά τη γνώμη μου, αχρίαστες είναι όλες αυτές τώρα. Ειδικά οι μεγάλες συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ. Δεν έχουν και κανένα νόημα. Πάντως είναι προφανές ότι ανησυχούν. Ανησυχούν και για τη συσπήρωση. Λογικό. Ανησυχούν και από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Ανησυχούν και από το καλοκαιράκι. Ανησυχούν και από την παραλία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι. Υπάρχουν λόγοι. Θα δούμε.